Πάμε πάλι εκεί στο σπίτι της Μέρης Χρονοπούλου, όπου δημιουργήθηκε και μια ένταση. Και αυτά στη Fay Photo, πάμε στη Fay Photo. Και αυτά είναι καλό να μην συμβαίνουν αυτές τις ώρες. Είναι ουσιαστικά είναι μια μέρα χαράς. Έτσι ήθελε να τη ζήσει. Δεν τη ζει, τη βλέπει από εκεί πάνω. Πού είναι η Μέρη Χρονοπούλου. Ήθελε να τη φύγουν όλοι με άσπρα και να πάνε να κάνουν, όχι πάρτι, μια έτσι εκδήλωση χαράς με τα τραγούδια της κτλ. Τώρα να δημιουργούνται εντάσεις. Άνοιξε το φέρετρο, κλείσε το φέρετρο. Βγες εσύ έξω, μπες εσύ έξω. Να λένε κάποιοι συνάδελφοι να βάλουμε μέσα κάμερες. Τι κάμερες να βάλουμε, ρε παιδιά. Έλεος, δηλαδή θέλει και μία. Και ένα στόπ κάποια στιγμή. Να δείξει τι με την κάμερα. Να δείξει την κάμερα, δηλαδή. Το μόνο που βγάζει να μαυρώνει αυτή την τηλεοπτική. Και δεν πρέπει για μένα να υπάρχουν φωτογραφίες σε site. Για μένα, εγώ τι θα έκανα σαν διευθυντής. Φωτογραφίες σε site ή σε εφημερίδες, αν την έχουν ξεσκεπάσει τη Μέρη, με τη Μέρη. Αυτό που λέω. Για μένα είναι λάθος. Δηλαδή, θυμόμαστε όρθια και αυτό. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει φωτογραφία τώρα. Τι θα κερδίσουν δηλαδή, να δείξουν φωτογραφία τη Μέρη Χρονοπούλου. Δεν ξέρω. Φέι, τι γίνεται εκεί, για πες. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στο σπίτι όπου μπήκε η σωροσπιά μέσα και ήταν η στιγμή που ουσιαστικά θα ανοίγαν το φέρετρο. Ο κύριος Γιαννόπουλος ζήτησε από τον κύριο Δελαπόρτα να το κάνει εκείνος. Όμως εκείνη τη στιγμή κατέρευσε και λέει: όχι, χίλια συγγνώμη, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Αμέσως ο κύριος Δελαπόρτας βγήκε έξω και έκλαιγε γοερά στην πόρτα του σπιτιού. Άνοιξε λοιπόν το φέρετρο. Η Μέρη Χρονοπούλου φοράει ένα πολύχρωμο. Καλά, ας μην δώσουμε, δεν πειράζει. Και εκείνη τη στιγμή πήγε οικιακή βοηθός. Ναι, ναι. Για πες, πήγε οικιακή βοηθός να τη φιλήσει για τελευταία φορά. Εκείνη τη στιγμή έκλαψε και της ζήτησε συγγνώμη που δεν ήταν την επίμαχη στιγμή, την Κυριακή λοιπόν το απόγευμα, που έπεσε ουσιαστικά και δεν ήταν εκεί για να τη βοηθήσει. Της είπε πως την αγαπάει πολύ και της ζήτησε συγγνώμη.